πήρατε ένα σημαντικό τρίποντο που κρίθηκε κατά τη γνώμη σου ο αγώνας. Ο αγώνας κρίθηκε. Πιστεύω κρίθηκε ότι μπορέσαμε και κάναμε κατά καιρούς καλό σερβις. Δεν ήταν σε όλη τη διάρκεια του σερβις καλό, αλλά εκεί που ξέρουμε και ο Παναθηναϊκός δικά στα δύο πρώτα σετ, μπορέσαμε κάποιοι παίκτες μας φτιάξαν καλό σερβις, το φέραμε στα ίσα και μετά λίγο ο Παναθηναϊκός, κάναμε το 2-0. Και αυτό που έγινε στο δεύτερο σετ ήταν πολύ απλό, θεωρώ, κατά την άποψή μου. Απλά πιστεύουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει να χάσει. Και εμείς μπήκαμε μέσα λίγο παρά πολύ καλά. Στο τέταρτο σετ φάνηκε εξ αρχής ότι πήραμε κάποιους πόντους και δώσαμε πάθος, φωνάξαμε, χειροκροτήσαμε και εκεί μας ενίσχυε ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά είχαμε κάποια κενά διάστημα στην υποδοχή και θα μπορούσε να έρθει και πάλι η τούμπα το σετ, αλλά ευτυχώς τα καταφέραμε. Το πλεονέκτημα είναι της κακή μας επιθετική απόδοση, συνολικά ενός ομάδα. Μπορέσαμε και κάναμε νίκη. Πολύ σημαντικό. Είχες ένα πρόβλημα με τους κυλιακούς, το οποίο δεν καταλάβαν και πολύ. Σε αυτό το παιχνίδι δεν είπα, ήμουν καλά, απλά το είχα την προηγούμενη εβδομάδα και στον αγώνα του Σύρου. Τώρα είναι όλα καλά, απλά εντάξει, όταν μείνεις απ' έξω από προπονήσεις και από βάρη, δεν είσαι ο ίδιος, δεν έχεις την ίδια άνεση να παίξεις τόσο εύκολα στο παιχνίδι. Και για τον επόμενο αγώνα. Όμως ο αγώνας είναι στην Αλεξανδρούπολη. Εντάξει, η Αλεξανδρούπολη έχει ένα μειονέκτημα ότι δεν έχει καθαρό διαγώνιο, αλλά έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα ότι παίζει πάντα καλά εκεί μέσα. Και εσείς δεν έχετε καθαρό διαγώνιο. Σωστό. Σωστό. Και εμείς δεν έχουμε τον καθαρό διαγώνιο μας, οπότε εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι σε αυτό είμαστε στα ίσα. Αλλά το μεγάλο πλεονέκτημα της Αλεξανδρούπολης είναι ότι παίζει πολύ καλά στην Ελλάδα. Θα δουλέψουμε αυτή την εβδομάδα, να ξεκουραστούμε μια μέρα και πάμε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Θεωρώ να παίξουμε καλά, μπορούμε να κερδίσουμε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.